Χαιρετούμε τους φίλους του Classical Radio GR. Είμαστε στα καμαρίνια του Μεγάρου μετά από μια πολύ κουραστική εβδομάδα προβών και προετοιμασίας για τη συναυλία που θα δώσει το Aircon Ensemble με πολύ σημαντικά έργα του ρεπερτορίου αλλά και πολύ σημαντικά έργα του σύγχρονου ρεπερτορίου. Το Aircon Ensemble είναι ένα διαφορετικό συγκρότημα ή έστω προσπαθούμε να είμαστε διαφορετικό συγκρότημα από τα άλλα με την έννοια ότι προσπαθούμε να παίξουμε τη σύγχρονη μουσική με πάρα πολύ ακρίβεια και με πάρα πολύ καλή προετοιμασία. Ξέρω ότι η σύγχρονη μουσική μπορεί να είναι δύσκολη σε μερικούς στο άκουσμα, αλλά εάν παιχτεί με πολύ ακρίβεια και πολύ προσεκτικά και φυσικά με πολύ αγάπη, φαντάζομαι ότι θα ανακαλύψουμε πάρα πολλά πράγματα εκεί που είναι κρυμμένα, που ίσως σε πρώτο επίπεδο να μην φαίνονται ότι είναι και πολύ εύκολα στα αυτιά μας. Στην συναυλία μας, τα έργα που θα παίξουμε είναι μερικά από αυτά πολύ γνωστά, όπως το Οκτάνδιο του Βαρές, από τα πολύ σημαντικά έργα της ιστορίας της μουσικής, μόνο για πνευστά και κωδικά κονταμπάσο. Είναι η ιστορία του στρατιώτη και ποιος δεν την ξέρει, σε μια μορφή για τρίο. Το Webern, το Άντου Webern, το όπους 6. Έχουμε έναν πολύ σημαντικό Έλληνα συνθέτη, τον Παναγιώτη Κόκορα, ο οποίος είναι διακεκριμένος στο εξωτερικό με πολλά βραβεία. Και είναι ένα από τα έργα που διαλέξαμε μετά από επιλογή μέσα από 150 έργα περίπου για να τα εκτελέσει το Aircon Ensemble. Επίσης έχουμε έναν πολύ σπουδαίο και αγαπητό συνθέτη από την Ολλανδία, τον Van der A, με δύο α αυτό. Και τελειώνουμε βέβαια με ένα κλασικό έργο του σύγχρονου ρεπερτορίου που είναι το Camera Symphony του Λιγκέτη. Ένα πολύ εντυπωσιακό έργο, απαιτητικό, αλλά και εκεί πέρα φαντάζομαι ένα σύνολο δείχνει και πόσο καλά μπορεί να παίξει και πόσο και τι δυνατότητες έχει. Το Ensemble βέβαια δεν μένει μόνο στην Αθήνα, θα φύγει και στο εξωτερικό πολύ σύντομα. Τον επόμενο μήνα πάμε στο Ανόβερο, στο Herrenhausen, ένα εξαιρετικό φεστιβάλ όπου θα είμαστε μαζί με το Ensemble Modern και μετά ερχόμαστε αμέσως πίσω για ξενάκι, σε μια συναυλία στο Φεστιβάλ Αθηνών μαζί με το Αρτίτη Quartet και τη Λότο Συμφωνιέτα. Καταλαβαίνετε πόσο μεγάλη τιμή είναι για μας να συμμετέχουμε σε ένα αφιέρωμα μαζί με αυτά τα δύο θηρίας του σύγχρονου του σύγχρονου συγκροτημάτων που προφέρουν αυτή τη στιγμή στο εξωτερικό. Και εκεί πέρα κάνουμε εμείς λίγο κάτι διαφορετικό. Θα παίξουμε και έργα του Ξενάκη φυσικά, αλλά θα έχουμε και το λόγο του Ξενάκη. Με ηθοποιό, με σκηνικά, με βίντεο από συνεντεύξεις του, από γράμματά του, πράγματα που δεν έχουν ξανακούσει και θα ανακαλύψουμε πράγματα που πραγματικά νομίζουμε ότι ήταν κάπως διαφορετικά. Ο Ξενάκης ήταν κάποιος που δεν ασχολείται μόνο με την επιστήμη και τα μαθηματικά, αλλά άνθρωπος σκεπτόμενος και πολύ πιο ανοιχτός και πολύ πιο ελεύθερος στον τρόπο γραφής του και σαν προσωπικότητα. Θα είναι μια ιδιαίτερη έκπληξη, πιστεύω, αυτή η συναυλία. Ναι,